Πάμε κατευθείαν ρεπορτάζ ΑΕΚ. Δεν χάνουμε χρόνο. Θάνος Γιακόπουλος. Έλα, Θάνο μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα, γιατί δεν τα έχουμε πει καλό μήνα. Επίσης, να είσαι καλά σε όλα. Λοιπόν, η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση πάλι. Αυτό που πάει μία-μία μετά τον αποκλεισμό 3-0 τον Όφη. Γκέλα με τη Λαμία τώρα 3-0 το Λεβαδιακό. Σχόλιο για την εικόνα της. Πριν πάμε, γιατί έχει κουβέντα και η διαιτησία, και πριν πάμε και φυσικά μεταγραφές. Αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο, Φοφανά. Ναι, κοίταξε. Η ΑΕΚ θα έλεγα ότι είχε τα 20 πρώτα λεπτά του αγώνα όχι παθητικά, αλλά δεν έπαιξε την μπάλα την οποία θα μπορούσε να περιμένει και ο προπονητής από την αρχή του αγώνα και ο κόσμος πολύ περισσότερο, που στην ουσία έσπρωξε την ομάδα και σε αυτή τη νίκη, γιατί ήταν πάρα πολύ οι φίλοι της ομάδος στη Λιβαδιά, περίπου 4.000, άψογοι σε όλα, το παραμικρό δεν υπήρξε που μπορεί κανείς να αναφέρει για τους οπαδούς της ομάδας. Αλλά νομίζω μετά το 30 λεπτό η ομάδα ανέβηκε, ανέβηκαν και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές όπως ο Λιούμπισιτς μέσα στο παιχνίδι και έτσι μπόρεσε και έφτασε σε αυτή την νίκη με ένα ατομικό γκολ, είναι προσωπικό γκολ αυτό του Κοϊτά, δεν είναι μετά από μια ομαδική προσπάθεια, είναι ένα προσωπικό γκολ του Κοϊτά που ήρθε την κατάλληλη στιγμή σχεδόν με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου που οδήγησε την ομάδα στα αποδυτήρια, πήρε ανάζες, πήρε τις εντολές, έγιναν και κάποιες σωστές αλλαγές κατά τη διάρκεια του αγώνα και έτσι έφτασε, θα έλεγα εύκολα, στο 3-0 επί ενός αντιπάλου που δεν είναι τίποτα το σπουδαίο, να λέμε τώρα τι πραγματικότητα. Θέλει πάρα πολύ δουλειά ακόμα ο Λεβαδιακός για να πούμε ότι... Δεν είναι καλυθέα, ναι, δεν είναι όπως η καλυθέα που έχει κάνει πολύ καλές, ναι, εμφανίσεις. Για να πούμε ότι θα αντέξει, ναι, ναι, φέτος στην Super League. Ναι. Βέβαια και ο Λεβαδιακός πάλι ένα λάθος στο 300. Βρήκε τη φάση που ξεσήκωσε και πολλές συζητήσεις. Να πούμε εδώ βέβαια ότι ο κανονισμός λέει ότι αν το χέρι είναι σε φυσική θέση και δεν προεκτείνει και το σώμα, τότε δεν δίνεται πέναλτι. Η αλήθεια είναι επίσης ότι ο Μουκουντή το έχει δίπλα το χέρι στο σώμα του, ναι. Έχει βρει ξεκάθαρα μπάλα το χέρι. Το μόνο που γίνεται θα μπορούσε να γίνει κουβέντα περισσότερο, και εδώ πάντα θα υπάρχει ίσως και εκτίμηση που λέμε του διαιτητή ΒΑΡ κτλ. Είναι αν κάνει κίνηση πλέον προς την μπάλα ο Μουκουντή, ξέρεις, ενστικτοδός για να αποκρούσει. Δεν και τη βρίσκει να με το... κάνει κίνηση η μπάλα. Μένα, πηγαίνει, ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Εμένα μου φαίνεται λίγο ότι κάνει την κίνηση, αλλά πάση το τόσο. Ναι. Να στο θώρακά, ναι, του να, ναι, χτυπούσε. Ναι, ναι. Κολλημένο ήταν το χέρι του, δεν έδινε όγκο στο σώμα του. Για να πούμε είναι... ότι ήταν πιο απομακρυσμένο και έδινε όγκο στο σώμα. Είναι περίεργη φάση, γιατί δεν είναι και πολύ συνηθισμένο να βγει τέτοια φάση. Συνήθως οι αμυντικοί τα έχουν λίγο πιο απλωμένο το χέρι. Πάνω στη φάση δηλαδή, και είναι ξεκάθαρη η φάση πέναλτι. Εδώ είναι πιο πολύπλοκη για το τι βλέπεις, γιατί επαναλαμβάνω, είναι δίπλα το χέρι στο σώμα. Δεν μπορεί να το θεωρήσει φυσική θέση. Από την άλλη πλευρά, για να είμαστε ειλικρινείς, αν αυτό το πέναλτι δεν γινόταν σε μεγάλη ομάδα, σε 0-0 με μικρή, θα σου λέγα θα γινόταν σήμερα. Αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα. Εμείς λέμε την. Τι λέει ο κανονισμός σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι είναι. Και σε φάση του Κοϊτά που πράγματι στο πρώτο γκολ τον πατάει. Δεν το βλέπα στο replay. Όντως τον βρίσκει το παιχνίδι του Λεβαδιακού. Λέω, είναι πίσω ρε παιδιά. Δηλαδή θα φτάσουμε στο σημείο τώρα τι να ακυρώνουμε και τέτοια γκολ. Μου φαίνεται λίγο επιτραβηγμένο γενικώς το θέμα με τις. Νομίζω με τη ότι. Γιατί τον πατάει γίνει... βάσει κανονισμού. Δηλαδή υπάρχει θέμα. Έχει γίνει πάρα πολύ θόρυβος. Για αυτό το παιχνίδι, αλλά για να ολοκληρώσουμε, ναι, λίγο, ναι, ναι, την, ναι, κριτική, πρέπει ο Αλμέιδα και γενικότερα, ναι, δεν θα μπορέσει να το κάνει, γιατί έχει κληθεί στην Εθνική Αλβανία να συζητήσει με το 300, δηλαδή δεν θα πρέπει να είναι αφηρημένος ή να κάνει τέτοια πενταριώδη λάθη ο τερματοφύλακας Σάκη. Μπήκε σε μια περιπέτεια και έχει έναν τερματοφύλακα που θα το πληρώσει όλη αυτή τη χρονιά χωρίς να κάνει τίποτα 900 χιλιάρικα και βλέπουμε ότι ο Στρακός έχει κάνει καθοριστικά λάθη για την ΑΕΚ. Πρώτα-πρώτα στην Ευρώπη και τώρα μπορούσε να της είχε στοιχήσει χθες ένα γκολ αυτό το λάθος που έκανε. Άρα πρέπει να συζητηθεί αυτό το πράγμα. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο γιατί η ΑΕΚ έκανε αναβάθμιση στους goalkeeper το καλοκαίρι η ΑΕΚ. Οκ, ο Μπρινιόλι είναι τραυματίας, δεν μπορεί να κρυθεί. Εντάξει, φιλικά είχε κάνει δύο λάθη και εκείνος, αλλά οκ, είναι φιλικά, θέλω να πω. Η κριτική μπορεί να γίνει μόνο για το 300 και από τη στιγμή που μια ομάδα προσπαθεί να κάνει μια αναβάθμιση, δίνει και λεφτά και παίρνει δύο goalkeeper τέτοιους και ο βασικός της. Γιατί στα μάτια όλων, μάλλον ο 300 ούτως ή άλλως θα ήταν βασικός, έτσι δεν είναι, Θάνο. Αυτό θα γινόταν. Με τόσα παιχνίδια. Ναι, και το έχει πληρώσει. Το έχει πληρώσει, γιατί είναι πολύ, το έχει πληρώσει αυτό. Γιατί έχει κάνει λάθη και στο πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Ισκάλδες. Αυτό, την ομάδα, την Ανδόρα, αυτό για την Ευρώπη. Νέα με την ΝΟΑ. Έκανε με την ΝΟΑ στην Αρμενία.
είδαμε στο, σε αυτό το παιχνίδι, που ήταν ένα πεδαριό δηλαδή. Πρέπει να είσαι πολύ αφηρημένος εκείνη τη στιγμή να μην καταλάβεις που πας και στέλνεις την μπάλα. Πρέπει κάποια πράγματα να τα συζητήσει ο προπονητής με τον ποδοσφαιριστή, γιατί αν συνεχίσει έτσι μπορεί να τη στοιχήσει τη ΣΑΕΚ και σε πολύ πιο σημαντικά παιχνίδια ένα λάθος στους 300. Ναι. Ήδη το έχει πληρώσει και είπαμε ότι χθες, για παράδειγμα, μπορούσε να κάνει και μια καλύτερη επιλογή ο παίκτης του Λεβαδιακού. Μπορούσε να, να δοθεί πέναλτι. Οτιδήποτε μπορούσε να γίνει, να το πληρώσεις. Και εντάξει, θα υπήρχε χρόνος για να το γυρίσει η ΑΕΚ, δεν το συζητάμε, γιατί είναι και πιο ποιοτική ομάδα, αλλά δεν μπορείς συνέχεια να βρίσκεσαι πίσω στο σκόρ ή να πληρώνεις το λάθος. Το goalkeeper είναι μεγάλη υπόθεση. Για μεγάλη ομάδα και που πάει για πρωτάθλημα. Πρέπει εκεί να τα έχει. Αν παρακολούθησε χθες το παιχνίδι, μόνο αυτό, αν την πούμε σαν ευκαιρία, είχε ο Λεβαδιακός. Το καλό, για την ΑΕΚ, ναι, το καλό για την ΑΕΚ είναι ότι παίρνει πράγματα, γιατί χρειάζεται και πράγματα για τις μεταγραφές, κακά τα ψέματα. Παίρνει πράγματα από τον Κοϊτά. Δηλαδή, μέχρι τώρα είχαμε την καλή του παρουσία, κάποιες καλές κινήσεις, δοκάρι με τη Λαμία. Χθες είχε και ένα προσωπικό γκολ, εν πολύς προσωπικό γκολ. Ατομικό γκολ, ναι, ατομικό γκολ. Δεν είναι καν δουλεμένο σε προπόνηση τώρα αυτό. Να απελευθερωθεί, να βρει, να έχει την ψυχραιμία, να έχει τον τρόπο να βρει το χώρο για να τελειώσει τη φάση. Ναι. Νομίζω ότι τώρα. Γκαρσία δεν ήταν. Περίμενα να σκοράρει κιόλα. Ναι. Όπως και με τη Λαμία, ναι, και με τον Λεβαδιακό δεν πήγε καθόλου καλά όλα. Ο Γκαρσία προσπάθησε, μεν είχε τη διάθεση, αλλά. Είχε συμμετοχή στο τίποτα. Φάση του γκολ του Ελίασον, okay. Ναι, δεν το αλλά μέχρι τίποτα. Εκεί. Ναι, και τον έχει τίποτα. Ανάγκη, όχι μόνο γιατί είναι ο μοναδικός μέχρι να πάρει φόρ και θα πάμε εκεί μετά στο ρεπορτάζ, στο μεταγραφικό, αλλά γενικώς τον έχει ανάγκη το Λιβάη. Έτσι όπως παίζει ο Αλμέιδα, και αυτόν έκανε και φόρ κιόλας όταν ανέλαβε, τον έβαλε στην κορυφή της επίθεσης, εξαρτάται πολύ από το παιχνίδι του Λιβάη. Ναι. Νομίζω ότι ο Λιβάη ο ίδιος κάπου πατάει φρένο και ο ίδιος ζήτησε για την Ομοσπονδία του να μην πάει να παίξει τώρα σε αυτή τη διακοπή παιχνίδια με την εθνική του Trinidad, γιατί πλέον έχει επιβλήσει και ο ίδιος να βρίσκεται περισσότερο στα φυσιοθεραπευτήρια και στα γυμναστήρια παρά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και ίσως αυτό προσπαθεί να κοντρολάρει ο ίδιος τον οργανισμό του, ώστε να μπορέσει να αποφύγει και στη συνέχεια και τους άλλους τραυματισμούς. Και γι' αυτό φαίνεται αυτή τη στιγμή να δείχνει ντεφορμέ, να δείχνει ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Αυτό θα το δούμε όμως και στη συνέχεια. Ναι, αυτό σίγουρα θα το δούμε στην πορεία. Πάμε τώρα να κλείσουμε με, αν δεν έχεις κάτι άλλο, με το μεταγραφικό. Φοφανά, τι γίνεται κτλ. Θα πω και για το μεταγραφικό. Ναι, ναι. Απλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν οι αντίπαλοι της ΑΕΚ, αν τελικά η ΑΕΚ ελέγχει τη διατησία ή όχι με όλα αυτή τη φασαρία. Δεν μπες και εσύ στην κουβέντα. Υπάρχει από το. Μετά από τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά, το βλέπω κουραστικό. Πέρσι ήταν ο Μελισανίδης που έλεγχε την Παράγκα με τον Γιαννάκη του Παπαδόπουλου και ο Μελισανίδης και όλα και όλα. Όλα ό,τι γινόταν έφυγε ο Μελισανίδης. Τώρα που είναι ο Μελισανίδης, έκανε διακοπές στη ΚΕΑ και ο Ηλιόπουλος, ο Κακομοίρης, όποτε ξέρει αυτή τη στιγμή γύρω από τα. Κανένας δεν μπορεί να πει. Μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, αλλά κανένας δεν μπορεί να πει ότι η ΑΕΚ και ο Μάιος Ηλιόπουλος ελέγχουν αυτή τη στιγμή την Ομοσπονδία. Αλλά και κανένας δεν μπορεί να πει, να το πω εγώ κόμψα, ότι δεν έχει και τα κόζα η ΑΕΚ με την προηγούμενη διοίκηση. Αν θέλουμε να είμαστε τώρα ειλικρινείς, να λέμε την αλήθεια. Αυτό. Τώρα από εκεί πέρα επικοινωνιολόγοι και τα λοιπά, και από τον ΠΑΟΚ βγαίνουν αυτό. Βλέπω και από την ΑΕΚ, από όλους βγαίνουν. Ας αφήσουμε τις ομάδες να λένε, βέβαια, γιατί έχουν δικαίωμα να πώς θα εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των ομάδων τους. Έτσι θα διαμαρτυρηθούν, θα πούν κτλ. Αλλά λέω ότι κανένας δεν μπορεί να πει αυτή τη στιγμή ότι η ΑΕΚ ελέγχει ΕΠΟ κτλ. Σε καμία περίπτωση. Όπως επίσης, κανένας δεν μπορεί να μην δεχθεί ότι τα κόζα, εγώ το λέω πάντα κόμψα, τα έχει η ΑΕΚ με την προηγούμενη διοίκηση. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπαλτάκου εννοώ. Αυτή είναι. Δική μου άποψη, έτσι μπορώ να κάνω και λάθος. Πάμε τα γραφικά. Με τα γραφικά, κοίταξε, ο Κονέ βρισκόταν, δεν ξέρω αν έχει επιστρέψει στο Λονδίνο, έχει πάει για το Φοφανά της Τσέλσι, έχει συμφωνήσει η ΑΕΚ με τον παίχτη, λέγεται. Κάτι υπάρχει, κάποια δυσκολία με την αγγλική ομάδα. Δουλεύουν και άλλη περίπτωση. Όπως είπε και χθες ο Αλμέιδα, η καθυστέρηση έγινε για ένα και μόνο λόγο, διότι όλο το καλοκαίρι ασχολιόταν με ένα σεντερφόρ, ο οποίος τελικά δεν ήρθε στην ΑΕΚ
Εννοούσε τον Κορέα. Εννοούσε τον Κορέα, ναι. Αν όμως το άκουσα καλά τη μετάφραση, Θάνο, νομίζω τη σύνδεξη τύπου, ότι είχαμε κάποια, δεν είπε ένα, είχαμε όχι, δηλαδή πενό, ας πούμε, το άκουσα τώρα στα ισπανικά, ότι είχε κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή δεν ερχόντουσαν παίχτες. Ναι, είπε γενικά ότι. Μπράβο, όχι μόνο ένα. Ναι, μετά δεν ερχόντουσαν και παίχτες. Είναι πραγματικότητα. Καλά, προφανώς δεν είναι ότι η ΔΙΑΕΚ δεν ήθελε να πάρει παίχτη, δεν προσπαθούσε. Προφανώς είναι και τις κάθε περιπτώσει που ήθελε ο Αλμέιδα. Τι να κάνω, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, ναι, εάν τα βρήκε με την Τσέλσι, ο Φοφάνα κλείνει, έτσι. Είναι η πρώτη επιλογή αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κάτι άλλο. Πώς λέγαμε τον Ντουά, θυμάσαι ότι μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο. Ναι, οκ. Μα τον Ντουά λέγαμε ότι. Ναι, μένα, αλλά δεν είναι και η πρώτη επιλογή. Ακριβώς. Είναι, ακριβώς. Από εκεί και πέρα και αν δεν είναι για το τι δουλεύουν, είναι και μια κάποια άλλη περίπτωση. Αλλά για κάποια άλλη μεταγραφή δεν θα πρέπει να περιμένει ο κόσμος. Ήταν ξεκάθαρο, νομίζω, χθες ο Αλμέιδα. Εδώ μεσοπιθετικά. Α, μόνο για αριστερό μπακ, ίσως μπορούσε να γίνει κουβέντα. Μεσοπιθετικά. Όχι, ούτε για ναι, μεσοπιθετικά. Θεωρεί ότι έχει δύο αριστερού μπακ, τον Πίλιο και τον Χατζησαφή. Γιατί είπε ξεκάθαρα ότι έχουμε. Δύο παίχτες σε κάθε θέση. Αν ο προπονητής σου πιστεύει και θέλει να βγάλει τον Πίλιο, θα πας με τον προπονητή. Εγώ πάντα έτσι λέω σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, μεσοεπιθετικά έχει πολλούς παίχτες. Ε, καλά, οκ, ξέρει καλύτερο ο Αλμέιδα. Ο οποίος Πίλιος πήγε πάρα πολύ καλά χθες στο παιχνίδι. Εγώ γενικώς το λέω, Θάνο. Αν τον πιστεύεις τον παίχτη και τον πιστεύει ο προπονητής σου, προχωράς. Γιατί δεν θα παίξει αλλιώς ο Πίλιος και ο κάθε Πίλιος. Άμα παίρνεις και συνέχεια αριστερά μπακ. Μάλιστα, θα δούμε. Ωραία. Άρα περιμένω τις εξελίξεις, Θάνο. Για το Φοφανά. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχουμε κάτι. Ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Θάνο μου.